Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Φαίνεται ότι 39 βίντεο για σχέσεις με παντρεμένο στο κανάλι μας, στο playlist σχέση με παντρεμένο, δεν είναι αρκετά και χρειάζεται να κάνουμε ακόμη ένα. Σχέση με παντρεμένο? Όχι, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Έλαβα στο Instagram προλίγου ένα μήνυμα από μία νεαρή κοπέλα. Κοιτάζω εδώ τη φωτογραφία της, μου φαίνεται ότι το πολύ να είναι 30. Νεαρή κοπέλα. Μπορεί να είναι και 25-26, δεν λέει την ηλικία της. Μου γράφει: Θέκλα μου, καλησπέρα. Γεια σου, αγάπη μου. Πήρα το θάρρος να σου στείλω προσωπικό μήνυμα, γιατί έβλεπα τα βιντεάκια που έχεις για τους παντρεμένους στο YouTube. Είμαι και εγώ παθούσα της συγκεκριμένης κατάστασης και αρκετά πανικοβλημένη, γιατί νιώθω ότι δεν μπορώ να αποτρέψω το συναισθημά μου. Είναι πανικοβλημένη, φίλη, επειδή νιώθει ότι δυσκολεύεται ή δεν μπορεί, λέει δεν μπορεί, νομίζω δυσκολεύεσαι, να αποτρέψω το συναίσθημά μου. Είναι μικρό το χρονικό διάστημα που έχω μπει σε αυτή την κατάσταση, ενώ ο ίδιος με διεκδικεί 5 μήνες. Το love bombing το δέχεσαι εδώ και 5 μήνες, ε? Η λέξη love bombing ή βομβαρδισμός αγάπης στα ελληνικά, σε ελεύθερη μετάφραση στα ελληνικά, μιλάει για την περίοδο εκείνη, στην οποία ένας νάρκισσος άνθρωπος προσπαθεί να προσετεριστεί, να φέρει κοντά του τον άνθρωπο που θέλει να χρησιμοποιήσει. Τον τελευταίο καιρό κάνουμε αρκετά βίντεο με αναφορά στους νάρκισσους, το ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να παίρνουν από τις σχέσεις τους και όχι να δίνουν. Αν μπορούμε να δώσουμε έτσι μια ένα μικρό ορισμό, μια μικρή περιγραφή του τι σημαίνει νάρκισσος. Υπάρχουν πολλά βίντεο για τους νάρκισσους. Νομίζω πρέπει να φτιάξω ένα playlist με θέμα νάρκιση. Στο playlist τοξικοί άνθρωποι είναι όλα εκείνα τα βίντεο που έχουν να κάνουν με τους νάρκισσους. Λοιπόν, λέει φίλοι ότι είναι μικρό το χρονικό διάστημα που έχω μπει σε αυτή την κατάσταση, ενώ ο ίδιος με διεκδικεί 5 μήνες. Άρα έχει 5 μήνες που είσαι σε αυτή την κατάσταση. Νιώθω ότι παίρνω την αγάπη που τόσο καιρό μου έλειπε και δεν έπαιρνα από καμιά σχέση μου με ελεύθερο και 3 θαυμαστικά. Αγάπη μου, είσαι στη φάση του love bombing, του βομβαρδισμού αγάπης. Και υπάρχει μια υπερβολή, η οποία είναι επίτηδες αυτή η υπερβολή, προκειμένου να δεχθείς, να μπεις, όπως δέχθηκες, σε αυτή τη διαδικασία. Τα βάζω συνέχεια με τον εαυτό μου που μπήκα σε αυτή την κατάσταση, ενώ πάντα ήμουν της φιλοσοφίας πως δεν μπλέκουμε παντρεμένο, έλα όμως που σε ό,τι λες εγώ ποτέ, μετά έρχεται στο δρόμο σου. Νομίζω στο δρόμο όλων των ανθρώπων έρχονται προκλήσεις και προσκλήσεις για σχέσεις με παντρεμένους και παντρεμένες, νομίζω. Δεν είναι επειδή είπες ποτέ, αλλά επειδή ζεις στην εποχή μας. Κάθε φορά που του ζητάω να τελειώσει η εντός εισαγωγικών σχέση μας, γιατί δεν αντέχω να είμαι με κάποιον που είναι παντρεμένος, μου λέει να κάνω λιγάκι υπομονή και ότι αυτό που έχουμε είναι αληθινό και όχι της πλάκας. Αχα, έχετε κάτι αληθινό και όχι της πλάκας. Πώς θα ήταν της πλάκας δηλαδή? Διερωτώ με, τι θα ήταν της πλάκας? Και τι σημαίνει έχουμε κάτι αληθινό? Αυτό που είναι αληθινό να πει στον κύριο παντρεμένο είναι ότι αυτός είναι παντρεμένος με μια άλλη γυναίκα, την οποία κοροϊδεύει αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μου λες να το ξέρει η γυναίκα του ότι αυτός έχει 5 μήνες που σε διεκδικεί και έχετε κάτι αληθινό και όχι της πλάκας. Και σίγουρα έχει δίκιο πως δεν είναι της πλάκας, γιατί σίγουρα δεν είναι για πλάκα τέτοιες καταστάσεις, επιφέρουν πάρα πολύ πόνο και στη γυναίκα του παντρεμένου και στον άντρα της παντρεμένης και στο τρίτο πρόσωπο. Επίσης πάντα κλαίει, α, κλαίει κιόλας αυτός, α, είναι ωραίο κομμάτι τούτος. Επίσης πάντα κλαίει και μου λέει ότι κάνει εμετούς. Α, καλά, α, καλά. Σε σημείο που θεωρώ ότι φτάνει στα όρια της χειριστικότητας. Όχι, την έχει πάρει τέρμα τη χειριστικότητα, όχι στα όρια της χειριστικότητας, είναι φουλ χειριστικός ο τύπος. Φουλ. Έχω προσπαθήσει αρκετές, είναι φουλ χειριστικός, πράγμα το οποίο έρχεται να συνηγορήσει με την εντύπωση που μου έχει δημιουργηθεί διαβάζοντας αυτά που μου γράφεις, ότι πρόκειται περί νάρκισσου. Νομίζω ότι μόνο ένας νάρκισσος άνθρωπος μπορεί να είναι παντρεμένος ή παντρεμένη
και να επιδιώξει να κάνει μια παράλληλη σχέση κοροϊδεύοντας και το πρόσωπο με το οποίο είναι παντρεμένος, είναι παντρεμένη, και το τρίτο πρόσωπο, γιατί περί κοροϊδίας πρόκειται. Είναι αληθινό φυσικά και δεν είναι της πλάκας, ναι, είναι αληθινό και δεν είναι πλάκα πως σας κοροϊδεύει και τις δύο. Έχω προσπαθήσει αρκετές φορές να το τελειώσω, αλλά νιώθω πως έχω μπει σε ένα τρυπάκι, βεβαίως έχεις μπει σε τρυπάκι, σε φαύλο κύκλο έχεις μπει, που από τη μια ελπίζω και τον πιστεύω και από την άλλη τον μισώ γιατί νιώθω ότι με κοροϊδεύει. Τι πιστεύεις, ότι θα χωρίσει αυτό το κελεπούρι, θα χωρίσει από τη γυναίκα του και θα είναι μαζί σου να τον πάρεις εσύ, που είναι σίγουρη περίπτωση ότι δεν είναι αληθινός και δεν είναι της πλάκας, και την επόμενη φορά θα είναι αληθινό και δεν θα είναι της πλάκας που θα τα φτιάξει και με κάποιον άλλη. Πραγματικά δεν ξέρω τι να κάνω και επίσης νιώθω πως είμαι άδικη που δεν πιστεύω ότι θα χωρίσει. Έλα σου πω, μακάρι να με χωρίσει, γιατί χωρίσει τα χειρότερα τα πράγματα. Για σένα εννοώ τώρα, για τη γυναίκα του, το να χωρίσει ίσως να είναι και μια απελευθέρωση, αλλά γιατί νιώθεις ότι είσαι άδικη που δεν πιστεύεις ότι θα χωρίσει? Στατιστικά, οι περισσότεροι παντρεμένοι και παντρεμένες που κάνουν εξωσυζυγικές σχέσεις δεν χωρίζουν. Θα πούν ότι θα χωρίσουν, θα υποσχεθούν ότι θα χωρίσουν, θα αφήσουν να εννοηθεί ότι θα χωρίσουν, αλλά οι περισσότεροι δεν χωρίζουν. Ελπίζω κάποια στιγμή να δεις το μήνυμά μου. Είσαι φοβερή και σε ευχαριστούμε για τα υπέροχα βιντεάκια που ανεβάζεις. Τώρα δεν ξέρω αν θα σ' αρέσει αυτό το βίντεο, γιατί θα πάρεις λίγη σκληρή αγάπη. Θα πάρεις λίγο τα φλάφα από εμένα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, φιλενάδα, είναι ξεκάθαρο ότι έχεις συνδεθεί με τον άνθρωπο αυτό και εσύ έχεις συνδεθεί με έναν τρόπο τραυματικό. Δηλαδή, ενώ σου προκαλεί πόνο, ενώ σου προκαλεί αρνητικά συναισθήματα, ενώ σου προκαλεί στενοχώρια, παράλληλα με την αίσθηση ότι σε αγαπάει πραγματικά και ότι έχεις πάρει αγάπη από αυτόν, ότι παίρνεις αγάπη από αυτό που δεν έχεις πάρει από τους ελεύθερους, κυρίως συνδέεσαι μαζί του, συνεχίζεις να συνδέεσαι μαζί του και συνδέεσαι βαθύτερα μαζί του όσο σε πληγώνει. Αυτό στα αγγλικά ονομάζεται trauma bonding, δέσιμο διαμέσου του τραύματος, και έρχεται πάλι να συνηγορήσει με την εικόνα που μου δημιουργείται ότι αυτός ο άνθρωπος είναι νάρκισσος και εσύ έχεις πέσει θύμα του. Καταλαβαίνω και ξέρω πως είναι δύσκολες οι ερωτικές σχέσεις στις μέρες μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολες. Και για νεαρότερες κοπέλες και για μεγαλύτερες κοπέλες, και για νεαρότερους άνδρες και για μεγαλύτερους άνδρες. Είναι μια εποχή στην οποία η τρυφερότητα, η στοργικότητα, η οικειότητα, η συντροφικότητα θεωρούνται σπάνια φαινόμενα. Είναι μια εποχή στην οποία οι περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν τις ξεπέτες, τις σχέσεις τις ελεύθερες, γενικά αποφεύγουν τις ευθύνες. Και δεν μιλάω για τις ευθύνες τις κοινωνικές, μιλάω για τις ευθύνες τις πνευματικές απέναντι στον εαυτό μας, στη ψυχή μας και στον άλλον άνθρωπο τον οποίο προσεγγίζουμε. Είναι μια ανθρώπινη ανάγκη η ανάγκη να αγαπηθεί κάποιος με σταθερότητα και συναισθηματική ασφάλεια. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές στο κανάλι μας για το πώς είμαστε άνθρωποι με πρωτόγονο DNA. Είμαστε καλωδιωμένοι με ένα πρωτόγονο τρόπο, που στους πρωτόγονους ανθρώπους δεν υπήρχε ο θεσμός του ζευγαριού, της μονογαμικότητας και του ρομαντικού έρωτα. Όμως λειτουργίες οι οποίες καλύπτονταν τότε στην πρωτόγονη εποχή από την κοινοτική και ομαδική ζωή, σήμερα δεν μπορούν να καλυφθούν εύκολα ή ολοκληρωμένα έξω από μια συντροφική σχέση για έναν ενήλικα. Τι εννοώ? Μπορεί μια γυναίκα ενήλικας, ένας άνδρας ενήλικας να είναι μόνη, να είναι single, να είναι χωρίς ερωτική σχέση, χωρίς ερωτικό σύντροφο, όμως χρειάζεται να πάρουν συνδεσιμότητα από άλλες σχέσεις στη ζωή τους, από τις φιλικές τους σχέσεις, από τις οικογενειακές τους σχέσεις, εάν προέρχονται από μια υγιή οικογένεια, μια οικογένεια με υγιή ψυχολογική δομή και όχι ψυχοπαθολογία. Περισσότεροι όμως προερχόμαστε από δύσκολες οικογενειακές καταστάσεις. Οι φιλίες επίσης περνάνε κρίση, γιατί και οι φιλίες θέλουν πνευματικότητα και εντιμότητα και ανάληψη ευθύνης για να γίνουν. Και γενικώς είμαστε σε μια εποχή που δυστυχώς οι πνευματικές, ψυχικές,
συναισθηματικές μας ανάγκες δεν εκπληρώνονται εύκολα. Άρα είναι πολύ ελκυστικό να έρθει ένα πακετάκι και να σου πει, κοίταξε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θα σου δώσω αγάπη. Θα έχεις την παρουσία μου στη ζωή σου. Θα σε αγαπήσω όπως δεν σε έχει αγαπήσει κανένας ελεύθερος. Μπορεί να είμαι παντρεμένος, αλλά αυτό που νιώθω για σένα είναι αληθινό και δεν είναι της πλάκας και θα έρθω να σου δώσω όλα αυτά που σου λείπουν. Την προσοχή, την εγκύτητα, τη στοργή, το πάθος το ερωτικό. Θα έρθω να σου γεμίσω τη ζωή σου με έρωτα. Είπαμε, είσαι στη φάση του love bombing τώρα. Είσαι στη φάση που σε βομβαρδίζει με την αγάπη του, που προσπαθεί να σε δέσει. Δένεσαι όμως κι εσύ με έναν τρόπο ο οποίος δείχνει ότι έχεις δυσκολίες με τη διαχείριση των δικών σου συναισθημάτων οικειότητας και με τη συνδεσιμότητα σου. Δεν μου γράφεις για το πώς έχεις μεγαλώσει. Δεν μου γράφεις για το τι εμπειρίες είχες μέχρι τώρα, εκτός από το ότι αυτό σου δίνει περισσότερη αγάπη από ό,τι σου έχουν δώσει οι σχέσεις σου με ελεύθερους. Όμως ψάξε το, κορίτσι μου. Σαφώς θα υπάρχουν κάποια ζητήματα μέσα στη ψυχούλα σου, μέσα στην καρδιά σου. Κάποια ζητήματα άλυτα, κάποια τραύματα από την παιδική σου ηλικία, κάποιες δυσκολίες που σε κάνουν να έχεις ανάγκη αυτό το έντονο δέσιμο, αυτό το πάθος, αυτό το τραυματικό δέσιμο που δίνει η οποιαδήποτε σχέση με έναν παντρεμένο. Για να μπορέσει ο οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε να επιβιώσει συναισθηματικά μια σχέση με έναν παντρεμένο ή με μια παντρεμένη, πρέπει να είναι ένα πολύ συνειδητοποιημένο άτομο, το οποίο να μπορεί να διαχωρίζει τα συναισθήματα του από τις κατώτερες ενστικτόδεις ανάγκες του και να πει ότι εγώ θα έχω με αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος ανήκει αλλού, είναι παντρεμένος, είναι παντρεμένη, έχει μια οικογένεια, έχει ένα σπιτικό, έχει πάρει ένα lifelong commitment, έχει κάνει μια διαβίου δέσμευση. Ο γάμος είναι μια διαβίου δέσμευση. Μπορεί οι άνθρωποι να χωρίζουν, αλλά όταν παντρεύονται, παντρεύονται για να είναι μαζί για πάντα, για όλες τις ημέρες, για όλη τους τη ζωή. Αυτό είναι ο γάμος, μια διαβίου δέσμευση. Για να μπορέσεις να επιβιώσεις συναισθηματικά μια τέτοια σχέση με έναν άνθρωπο που είναι δοσμένος αλλού, πρέπει να θέλεις μόνο σεξ, τίποτε άλλο. Μόνο τη σωματική επαφή. Μόνο την κατώτερη σωματική επαφή. Και όταν λέω κατώτερη, εννοώ να μην υπάρχει ούτε πνευματικό δέσιμο, ούτε ιδιαίτερη επικοινωνία, ούτε να αναπτυχθούν ιδιαίτερα συναισθήματα. Μπορείς να το κάνεις εσύ αυτό? Νομίζω πως με βάση όσα μου γράφεις, δεν ξέρω αν μπορείς, δεν θέλεις να το κάνεις αυτό. Δεν θέλεις να χωρίσεις το συναίσθημα σου, το πνεύμα σου από το σώμα σου. Δεν θέλεις να έχεις μια διαμερισματοποιημένη εμπειρία και ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή ακριβώς μου γράφεις επειδή έχεις εμπλακεί συναισθηματικά. Τη στιγμή που είσαι εμπλεγμένη συναισθηματικά, μόνο κακά αποτελέσματα θα έχει αυτή η εντός εισαγωγικών σχέση όπως τη γράφεις όσο συνεχίζει. Θα σου πω κάτι, κορίτσι μου, το οποίο ίσως να σε βοηθήσει να δεις τα πράγματα καθαρότερα. Είμαι πολλά χρόνια ψυχολόγος, πάνω από 24 χρόνια. 24 χρόνια έχω κλινική πείρα. Έχω δει περιπτώσεις που ένας παντρεμένος έχει χωρίσει για να είναι με τη φιλενάδα του. Έχω δει παντρεμένους που έχουν εξουσιακές σχέσεις να χωρίζουν. Δεν είναι πολλοί, αλλά έχω δει κάποια περιστατικά. Οι περισσότεροι από αυτούς, μόλις χωρίσουν ή λίγο καιρό μετά που θα χωρίσουν και από τη σχέση τους που ήταν εξωσυζυγική και έχει γίνει κανονική. Και αυτό που έχω δει είναι ότι τα τρίτα πρόσωπα τρώνε τεράστια ταλαιπωρία όταν ο παντρεμένος ή η παντρεμένη με τον οποίο έχουν σχέση χωρίσει, γιατί τρώνε όλη τη φάκα που λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο. Φάκα είναι από το ρήμα φακό που σημαίνει χτυπάω. Τρώνε όλα τα χτυπήματα, τρώνε όλη τη ψυχική ταλαιπωρία ενός χωρισμού. Γίνονται και τα μαύρα πρόβατα, κατηγορούνται ότι αυτοί φταίνε που έχει χωρίσει ο καλός, ο παντρεμένος, ο οποίος ήταν αληθινό αυτό που είχε και δεν ήταν της πλάκας. Τον ηρωνεύομαι, sorry, αλλά... θα θεωρηθούν από την οικογένεια του παντρεμένου, από την οικογένεια της γυναίκας του, από όλο τον περίγυρο θα θεωρηθεί το τρίτο πρόσωπο ότι αυτή φταίει που ήρθε και χάλασε αυτόν τον τέλειο γάμο. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτή φταίει. Το έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ, ότι ο παντρεμένος ή η παντρεμένη
που προχωρούν στο να δημιουργήσουν εξουσιακή σχέση, φταίνε οι ίδιοι που κάνουν εξουσιακή σχέση, φταίει ο παντρεμένος ή η παντρεμένη που τα φτιάχνει με ένα ελεύθερο πρόσωπο και όχι το ελεύθερο πρόσωπο. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Εσύ το λες εδώ ότι 5 μήνες σε πολιορκεί και τώρα τελευταίως έχει καταφέρει να σε βάλει σε αυτή την εντός εισαγωγικών σχέση. Ακόμη και να χωρίσει, θα ταλαιπωρηθείς. Ακόμη και να χωρίσει. Γι' αυτό σου είπα προηγουμένως να εύχεσαι να μην χωρίσει. Το βίντεο αυτό μπαίνει στο playlist «Σχέση με παντρεμένο». Είναι το 40ο βίντεο που μπαίνει σε αυτό το playlist. Έχει 40 βίντεο αυτό το playlist. Σε παρακαλώ, βάζε τα να τα ακούς. Βάζε τα έτσι σε μία λούπα, να τα ακούς συνέχεια, να συνέλθεις. Γιατί έχεις δεχθεί πλήση εγκεφάλου εδώ και 5 μήνες από αυτόν τον τύπο. Σου κάνει ξεκάθαρα gaslighting, σε βγάζει τρελή δηλαδή. Προσπαθεί να αλλοιώσει την πραγματικότητά σου με αυτά που σου λέει. Είναι εξαιρετικά χειριστικός, όπως έχω πει, έχει πάρει τέρμα τη χειριστικότητα, κλαίει και κάνει με τους και καλά. Ναι, πιστέψαμε. Και αυτός θέλει να κάνει το κομμάτι του. Θέλει να βιώσει έναν έρωτα μαζί σου. Θέλει να τον αγαπήσεις, να παθιαστείς μαζί του, να τρουφήξει από σένα όλο αυτό το συναίσθημα και μετά να σε πετάξει σε στημένη λεμονόκουπα. Είτε συνεχίσει να παραμείνει μαζί σου, είτε όχι. Προσοχή, ο παντρεμένος νάρκισσος στα αλήθεια παίζει μαζί σου και δεν είναι για πλάκα αυτό το πράγμα. Προσπάθησε, σε παρακαλώ πολύ, να ενδυναμωθείς. Χρειάζεται να ψυχοεκπαιδευτείς περισσότερο για να ενδυναμωθείς. Θα ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα να έκανες και ένα κύκλο ψυχοθεραπείας για ψυχική ενδυνάμωση και για να ψάξετε μαζί με τον ψυχολόγο της επιλογής σου τι συμβαίνει μαζί σου, τι έχεις ατέλειωτο από την παιδική σου ηλικία το οποίο σε κάνει να ελκύεσαι τόσο πολύ σε αυτό το τραυματικό δέσιμο που σου κάνει αυτός ο ναρκισσός και γιατί εάν τυχόν έχεις ανεχθεί και στο παρελθόν σχέσεις με ελεύθερους όπως γράφεις που να μην σου έδειχναν αγάπη και να παρέμενες εκεί, ίσως χρειάζεται να δουλέψεις θέματα συνεξάρτησης, θέματα χαμηλής αυτοεκτίμησης και άλλοι τα παιδικά τραύματα να επιληθούν. Κάνε αυτό το δώρο στον εαυτό σου, κορίτσι μου, και σε παρακαλώ πολύ, πρόσεχε, πρόσεχε. Και να του πεις σχέση με παντρεμένο, όχι ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Την αγάπη μου.